Πολλοί από εμάς έχουμε κάνει την διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη με αυτοκίνητο. Την ίδια διαδρομή επέλεξαν να κάνουν με πατίνια 7 skaters, καθώς ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο από το Καλλιμάρμαρο και στόχος τους είναι να τερματίσουν στην πρωτεύουσα μεθαύριο. Το στοίχημά τους μεγάλο, όπως και το πείσμα τους. Φτάνοντας απόψε στη Λάρισα, νιώθουν ότι βρίσκονται κοντά στην επίτευξη του στόχου και η ικανοποίηση είναι έκδηλη στα πρόσωπά τους. Αγαπάμε πάρα πολύ τα πατίνια και αυτό είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Δηλαδή να κάνουμε το άθλημά μας, να διαδώσουμε το άθλημά μας όσο περισσότερο γίνεται. Ξεκινήσαμε από το Καλλιμάρμαρο το προηγούμενο Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα. Κάνουμε αυτή την προσπάθεια γιατί πραγματικά όταν ανεβαίνουμε στα πατίνια έχουμε τελείως διαφορετική αίσθηση όλης της κατάστασης, απελευθερωνόμαστε πλήρως. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πείσμα, στόχο να τερματίσουμε όλοι. Παρόλο το δύσκολο εγχείρημα, ξυπνάμε πάρα πολύ το πρωί, πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Πατινάρουμε για να μην βρούμε ζέστη και κίνηση. Βρήκαμε πολλές δυσκολίες στο δρόμο. Κινηθήκαμε από όλους τους παραδρόμους μέχρι να φτάσουμε εδώ, γιατί δεν μας επέτρεπαν να κινηθούμε στην Εθνική Οδό. Τα απογεύματα πάλι τέτοια ώρα, όπως βλέπετε, για να αποφύγουμε πάλι την πολύ ζέστη. Το στοίχημα, όπως σας είπα, είναι να τερματίσουμε όλοι. Και άλλο ένα μέλημα που προέκυψε καθοδόν. Εσπεσμή να μπήκε ο πατέρας μου στο νοσοκομείο και είπαμε αυτή τη διαδρομή να του την αφιερώσουμε για να του δώσουμε όσο περισσότερη δύναμη μπορούμε. Είστε κοντά στον τερματισμό. Έχετε κάνει περισσότερο από τη μισή διαδρομή. Όντως. Πώς είναι να ξεκινάς να κάνεις αυτό που κάποιοι το θεωρούν απίθανο? Όταν ξεκινήσαμε πραγματικά φαινόταν βουνό. Κάθε μέρα που περνάγαμε τα χιλιόμετρα και πλησιάζαμε όλο και περισσότερο, περνάγαμε το κάθε μεγάλο εμπόδιο, γεμίζαμε όλο και περισσότερη δύναμη. Πάνω στα πατίνια το μυαλό αδειάζει. Είμαστε εμείς, τα πατίνια και η άσφαλτος. Η δύναμη που παίρναμε μόνο και από αυτό ότι φτάνουμε ήταν τεράστια.